εύλογο να αναρωτιέται κανείς τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Όλγα, είναι τουλάχιστον περίεργο. Είναι περίεργος και ο χρόνος ακριβώς που το Spiegel επέλεξε να δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες. Ήταν αμέσως μετά το κλείσιμο των αγορών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφει το δημοσίευμα, η Αθήνα εξετάζει να φύγει από το ευρώ απόψε. Όπως γράφει μάλιστα το περιοδικό, ο Πρωθυπουργός προφανώς εκτιμά ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Υποστηρίζουν οι συντάκτες του άρθρου ότι έχουν τις πληροφορίες τους από γερμανικές κυβερνητικές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση στην Αθήνα και είναι σε θέση να ξέρουν ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου σκέφτεται την επιστροφή στην δραχμή. Δηλώνουν ότι η Επιτροπή, η Κομισιόν έχει θορυβηθεί πάρα πολύ και ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνεται έκτακτη σύσκεψη του Eurogroup στο Λουξεμβούργο απόψε. Στην ατζέντα, όπως γράφει, βρίσκεται και η αναδιάρθρωση. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε, έφυγε σπευσμένα για το Λουξεμβούργο προκειμένου να μεταπίσει την Ελλάδα για να αλλάξει γνώμη. Θα προσπαθήσει, λέει το δημοσίευμα, να πείσει την Ελλάδα ο Σόιμπλε να μην φύγει από το ευρώ. Έχουν ήδη ετοιμάσει οι εμπειρογνώμονες του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών τη σχετική μελέτη, σύμφωνα με την οποία αν γυρίσει η Ελλάδα στη δραχμή, το νόμισμα θα υποτιμηθεί κατά 50% και αυτό θα σημάνει ότι το χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί στο 200% του ΑΕΠ, άρα η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Όλοι μιλούν για τεράστιες συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως στις τράπεζες, και ότι θα είναι μια πολύ ακριβή λύση για την Ευρωζώνη και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί ο κύριος Σόιμπλε να την αποτρέψει. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το σενάριο διαψεύδεται κατηγορηματικά από όλες τις πλευρές. Υπήρξε διάψευση άμεση και από τη Γερμανία και από την Γαλλία και από τους εκπροσώπους του Eurogroup, της Κομισιόν. Ήταν άμεσες οι αντιδράσεις. Όλγα, αυτά τα σενάρια μόνο σε κερδοσκοπικά συμφέροντα μπορούν να αποδοθούν. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση. Την ώρα που όλες οι συζητήσεις οι οποίες γνωρίζουμε και οι οποίες γίνονται αφορούν μόνο σε ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ούτως ή άλλως παρουσιάζει ένα εφιαλτικό σενάριο το Spiegel, το οποίο υποτίθεται ότι οι Γερμανοί πρωτίστως δια του κυρίου Σόιμπλε προσπαθούν να αποτρέψουν, την ώρα που έτσι όπως το περιγράφει είναι ένα σενάριο που πρωτίστως η Ελλάδα δεν θα ήθελε να επιδιώξει να ισχύσει. Επομένως το δημοσίευμα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ανάρτηση πάσχει στην πραγματικότητα, στον πυρήνα του συλλογισμού της. Πάμε τώρα στον Μανώλη Σπινθουράκη της Βρυξέλλης, όπου αυτό το δημοσίευμα προκάλεσε και έκπληξη, προκάλεσε και αντιδράσεις, Μανώλη, και επισημαίνεται, το είπε και η Σοφία, και η περίεργη χρονική στιγμή που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Να θυμίσω ότι στο πρόσφατο παρελθόν δύο φορές είχαν κυκλοφορήσει ανάλογα σενάρια. Ήταν την περίοδο της απεργίας των δημοσιογράφων, τότε η τετραήμερη απεργία των δημοσιογράφων, όπου αναστατώθηκε ο κόσμος και βεβαίως εκ των υστέρων διαψεύστηκε. Και λίγο πριν από το Πάσχα, όπου προσπαθούσαν περίπου να μας πείσουν ότι μαζί με τον Οβελία θα σουβλίζαμε με το ένα χέρι τον Οβελία και με το άλλο χέρι θα κάναμε το κούρεμα των ομολόγων. Δώσε μας λοιπόν το κλίμα από εκεί. Όλγα, για να είμαστε σαφείς, να φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα από το ευρώ, νομίζω ότι είναι τόσο αστείο. Μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι φαντεζή αυτό το δημοσίευμα του Spiegel. Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως καταλαβαίνεις, είναι και ο Όλι Ρεν. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η Κεντρική Τράπεζα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι οι πάντες εδώ στις Βρυξέλλες. Θα έλεγα ότι το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό το οποίο συζητιέται, και η αλήθεια είναι ότι γίνονται συζητήσεις για αυτό το θέμα και γίνονται συναντήσεις, είναι από τη στιγμή που θα πρέπει να αποφασιστεί την μεθεπόμενη Δευτέρα το ποιο θα είναι το επιτόκιο της Πορτογαλίας και ποια θα είναι τα χρονικά όρια απόσβεσης, το πώς θα συναρτηθεί αυτή η κουβέντα και με το ζήτημα του δανείου προς την Ελλάδα και προς την Ιρλανδία. Περί αυτού υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις και είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες 8-9 μέρες θα συνεχιστούν και θα είναι αμύωτες και θα γίνονται πολλές συναντήσεις. Αλλά ότι γίνεται συνάντηση για αυτό το πράγμα και μάλιστα και με τη συμμετοχή του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας, τον οποίον εμφανίζει το Spiegel να βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, αλλά από ό,τι μας είπαν εμάς άνθρωποι από το περιβάλλον του κ. Γιούνκερ δεν έχουν καμία τέτοια πληροφορία. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απόσταση όλα. Τώρα, Μανώλη, η πρώτη αντίδραση, η πρώτη διάψευση ήρθε από την πλευρά της αποκύκλων της γερμανικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με κάποια σχετική καθυστέρηση. Πάντως ήταν μια πολύ έντονη αντίδραση. Κάνει λόγο για δημοσιεύματα τέτοιου τύπου που εξυπηρετούν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Μοιάζει λίγο με τη διάψευση των Γάλλων, γιατί οι Γάλλοι το είπαν φαντεζή.
Γράφεται με ελαφρότητα το ρεπορτάζ, λένε οι ελληνικές πηγές. Είναι αναλυθές, έχει διαψευστεί κατ' επανάληψη από την ελληνική κυβέρνηση και άλλες χώρες μέλη του ευρώ. Δημοσιεύματα τέτοια αποτελούν προβοκάτσια, υπονομεύουν την προσπάθεια της Ελλάδας και εξυπηρετούν και αδοσκοπικά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι τέτοια, τόσο τερατώδες το δημοσίευμα, ότι τώρα που έκλεισε ο κύκλος των διαψεύσεων, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει και μια συγγνώμη από πλευράς του Σπίγκερ για τέτοιου είδους τερατώδες δημοσίευμα. Πάντως, όταν λένε κερδοσκοπικά παιχνίδια, να το εξηγήσουμε αυτό και να το υπενθυμίσουμε, εννοούν όλους εκείνους οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν επενδύσει στην ελληνική χρεοκοπία, έχουν παίξει δηλαδή στα λεγόμενα CDS γυμνά, στα ασφάλιστρα κινδύνου. Σε αυτά τα ασφάλιστρα έχουν επενδυθεί, από ό,τι τουλάχιστον είμαστε θέση να γνωρίζουμε, γύρω στα 5 με 6 δις. Και αυτό το οποίο προσδοκούν είναι να κερδίσουν το στοίχημα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους πολλαπλάσια. Τώρα, αν υπάρξει οποιοδήποτε νεότερο για αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε στη Βουλή για να δούμε τη σημερινή σύγκρουση.